δράκου κολλημέρη, έκλεζος επερίμενε μ' αυτόματο στο χέρι. Χτυπιόταν και χτυπούσεν τους μακριβίαν μεγάλοι και έπεσε νεμόφυρτος σαν τίμιο παλικάρι. Το τίμιο το αίμα σου, Μαρκό μου, που εχήθη ζωγόνα της λευτεριάς το δέντρο που εστήθη. Λεύκα. Σε αυτό το κατάφυτο και μοσχομύριστο από λεμονανθούς χωριό που τώρα κρατούν οι Τούρκοι, μεγάλωσε το ξανθόμαλο αγοράκι ο Μάρκος Δράκος. Ο Μάρκος γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 1932 στη Λευκοσία. Γονείς του Κυριάκος Δράκος από τον Καλοπαναγιώτη και η Δέσποινα από τη Βατηλή. Αργότερα η οικογένεια του ήλθε και κατοίκησε στη Λεύκα. Πρώτος στα μαθήματα στο δημοτικό σχολείο της Λεύκας, είχε γίνει ο χαρισματικός μαθητής που τον λάτρευαν όλοι, δάσκαλοι και συμμαθητές, για την αμνησικακία του, την πραότητά του, την ευγένειά του. Αργότερα φίτησε στη σχολή Σαμουήλ στη Λευκοσία. Τελειώνοντας με άριστα το σχολείο του, εργάστηκε στη Λεύκα και το Ξερό για λίγο και αργότερα στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία στη Λευκοσία ως λογιστής. Το 1953 ο Μάρκος Δράκος εγγράφεται στην Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, ΠΕΟΝ, η οποία άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά μετά το ενωτικό δημοψήφισμα. Αργότερα γίνεται γενικός της Γραμματέας. Ο φλογερός νέος είναι στην πρώτη γραμμή. Συνεργάζεται με την ΟΧΕΝ και τη ΣΕΚ. Γράφει συνθήματα, συμμετέχει σε διαδηλώσεις και πικετοφορίες. Οργώνει την Κύπρο με άλλους νέους, ζητώντας την ελευθερία της πατρίδας του. Έγινε και αγωνία του Μάρκου η σκλαβωμένη πατρίδα. Στην εργασία του στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία δραστηριοποιείται στο συνδικαλιστικό κίνημα της ΣΕΚ, διεκδικώντας καθημερινά καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους του. Ο διευθυντής του του ζητά να παραιτηθεί από τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες και να δει το μέλλον του. Παράξενε, δηλαδή, Μάρκο, είσαι νέα σε έναν δρόμο με πλατή, με άσπαστο λαδί, και γύρω εκεί να φύγει, να πάει μέσα στα γκάσκαλα του. Θα έλεγε ο Μάρκος, κύριε Μάνιλε, εγώ παιδί με τα γκάσκια και δεν τις πτήσεις μου. Το λοιπόν, ο Μαγκλής έκανε σχέδι, λέει, σε συγχαίρω για την αυτοίση, λέει. Μάρκο, αλλά δυστυχώς, μες στη δουλειά μας εύκολο δεν έχουν. Το συμφέρον του συνόλου για τον Μάρκο ήταν πάνω από τον ίδιο. Τον έδιωξαν. Κι έτσι, αναμίχθηκε πιο ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με τη σκληρή δουλειά, αναδείχθη αξιωματούχος και βρέθηκε στην ανωτάτη ηγεσία της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου. Ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΣΕΚ, της Ολιγομελούς Επιτροπής που διήθινε τις υποθέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος της ΣΕΚ. Είμαι τη μάμα αγάπαντη, γιατί λένε, μάμα, έμαθες μου τόσα πράγματα. Λαλή του, μάνα μου, εγώ μια μόρφωτη, τι σε δίδαξε, δίδαξες με πολλά πράγματα, μάμα. Μάνα μου, εγώ μια μόρφωτη, και σταύρωνε τσιά χέρια του. Μάμα μου, ό,τι έμαθα, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αγάπα μας και εμάς. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αγαπώ πιο πολλά από όλους τον Μάρκο. Όχι μόνο εγώ, όλοι μας τον αγαπούσαμε. Θα πω ότι αγαπούν τη μάμα τον παπά, όχι. Αγαπούσαμε τον Μάρκο.
ήταν τόσο καλός. Διερωτούμε, λέω, μα είναι δυνατόν να μην είχε λαττώματα επειδή τον αγαπούσαμε. Του λέω, σπάσω το μυαλό μου κάπου, αφού καμιά φορά ούτε μας χάλασε χατήρι, ούτε μας εθύμωσε. Εγώ κάποτε έτσι ενευρίαζα και έρχεται έτσι είναι το ύφος του. Άντε κόρη μεγαλύνη, όλα θα διορθωθούν. Μα πώς τα βλέπεις, ρε Μάκο, όλα θα διορθωθούν. Σιγά σιγά. Είμαστε όλο χαρά μαζί με τον Μάρκο, όλοι μας. Κάμναμε γιορτή όταν επρόκειτο να έρθει στη Λεύκα. Η ΕΟΚΑ, η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, είναι ο πυρσός που έρχεται να ανάψει και να ξεσηκώσει τις σκλαβμένες καρδιές των Κυπρίων. 1954. Η φλόγα μεγαλώνει. Παρόν, δηλώνει ο Μάρκος στο Εθνικό Εγερθύριο. Πριν ακόμα αρχίσει ο ένοπλος αγώνας, από τους πρώτους εντάσσεται στην οργάνωση και εργάζεται για την προετοιμασία του εθνικού ξεσηκώμου. Στο χωριό του, τη Λεύκα, φυλάσσονται μερικά από τα πρώτα όπλα που έφερε η ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Εκπαιδεύεται και εκπαιδεύει νέους στη χρήση όπλων. Συναντά το διγενή μαζί με τα βασικά στελέχη της ΕΟΚΑ. Ο αρχηγός τον θέτει επικεφαλής μιας από τις ομάδες της Λευκωσίας και του καθορίζει το στόχο της ομάδας του κατά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα. Και ο Μάρκος περιμένει. Περιμένει τη μέρα του εθνικού ξεσηκωμού που από μικρός επιζητούσε και ονειρευόταν. Συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού και τη βοήθεια των Κυπρίων αναλαμβάνομεν τον αγώνα δια την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού. Ήταν η επιτάς. ΕΟΚΑ, ο αρχηγός διγενής. Ήταν 1η Απριλίου. Μεσάνυχτα της 31ης Μαρτίου προς την 1η Απριλίου 1955. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Κύπρου υπέστη την επίθεση της ΕΟΚΑ. Η ομάδα του Μάρκου Δράκου, που είχε τη μυστική συνθηματική επωνυμία «Αστραπή», μπήκε στον απεικιοκρατικό ραδιοφωνικό σταθμό και ανατείναξε τους πομπούς του. Το κτίριο μετά πήρε φωτιά. Προηγουμένως, η ομάδα παρακολουθούσε σχεδόν κάθε νύχτα για αρκετό καιρό το κτίριο του ραδιοφωνικού σταθμού και κατέγραφε τις κινήσεις των Άγγλων. Όταν η ομάδα πήρε τη διαταγή για έναρξη του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ, μεταφέρθηκε στο ραδιοσταθμό και εξετέλεσε με επιτυχία τον στόχο της. Ο Μάρκος αμέσως εκατέβηκε από το αυτοκίνητο και έκοψε τα σύρματα, τα καθοδά, και πέρασε όλη η ομάδα μέσα στον περίβολο του ραδιοσταθμού. Μπροστά πάντα ήταν ο Μάρκος. Και τον ακολουθούσαμε οι άλλοι μαζί με τα υλικά που είχαμε. Μπήκαμε στον προθάλαμο. Εκεί υπήρχε ένα τηλέφωνο, αμέσως ο Μάρκος έκοψε τα σύρματα του τηλεφώνου. Προχωρήσαμε προς τους θαλάμους του ραδιοσταθμού. Φαίνεται ήδη οι φρουροί, που ήταν ένας Έλληνας και ένας Τούρκος, άκουσαν το θόρυβο και ήταν σε ένα δωμάτιο και βγαίνοντας έξω βρεθήκαν πρόσωπο με τον Μάρκο τον Δράκο. Αμέσως οι δύο φρουροί από το φόβο τους επαράλυσαν. Και αμέσως ο Μάρκος τους εξήγησε το σκοπό που είχαμε έρθει στο ραδιοσταθμό. Τους καθησύχασε, τους είπε να μην φοβούνται διότι δεν πρόκειται να πάθουν οτιδήποτε. Είχαμε σκηνή μαζί μας, τους εδέσαμε τα χέρια και ένας από εμάς, δεν θυμούμε ποιος, τους απομάκρυνε από το κυρίως κτίριο και τους επήρε σε έναν υπόστεγο που έβαζαν τότε τα αυτοκίνητα. Και τους εκρατήσαν εκεί. Οι υπόλοιποι μας συνεχίσαμε μέσα στο διάδρομο και εκ των προτέρων ξέραμε πού ευρίσκονται η πομπή και τα άλλα μηχανήματα του σημερινού ρη. Και μπαίνοντας μέσα αρχίσαμε να βάζουμε τα κυβότια με τους δυναμίτες. Μαζί με τα φυτίλια που ήταν αρκετά μακριά.
και περιμέναμε το σύνθημα για να ανάψουμε τη δύναμή της. Το σύνθημα ήταν ότι θα έσβηναν τα φώτα. Πρέπει να ήταν περίπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, που εξημέρωνε η 1η Απρίλη, που έσβησαν πραγματικά, έσβησαν τα φώτα. Και τότε ο Μάρκος μας είπε ότι ήταν η ώρα που έπρεπε να ανάψουμε τη δύναμή της. Ανάψαμε τα φυτίλια, τρέχοντας βγήκαμε έξω, ειδοποιήσαμε και τον άλλον που εφύλαγε τους δύο φρουρούς του ΡΙΚ, ο οποίος είχε μπει στους φρουρούς του ΡΙΚ με κανένα λόγο να μην φύγουν από το υπόστεγο, να μείνουν εκεί, διότι θα γίνονται εκρήξεις. Η επιτυχία της επιχείρησης της ομάδας του Μάρκου Δράκου προκάλεσε τον βαθύ προβληματισμό των Άγγλων. Η ΟΚΑ ήταν πια γεγονός. Ο Μάρκος Δράκος και η ομάδα του δέχτηκαν τα συγχαρητήρια του διγενή. Την ομάδα στραπή της ΕΟΚΑ αποτελούσαν οι Μάρκος Δράκος, Παναγιώτης Παπαναστασίου, Αρέστης Χιλίδης, Μίκης Φυρίλας, ο Γιώργος Ζεβεδαίος και ακόμα ένα άτομο που αργότερα πρόδωσε στους Άγγλους τις δραστηριότητες της ομάδας. Ο Μάρκος Δράκος στους επόμενους μήνες συνέχισε τη δράση του στη Λευκοσία. Παρακολουθούσε και κατέγραφε αγγλικούς στόχους, κατέστρωνε σχέδια δράσης, επέλεγε και εκπαίδευε άνδρες στην ΕΟΚΑ, έβαζε βόμβες και γενικά έδινε όλες του τις δυνάμεις στον ιερό αγώνα που άρχισε για την απελευθέρωση της Κύπρου. Ο ίδιος σχεδίασε και οργάνωσε την τοποθέτηση βόμβας στον κινηματογράφο Παλά στη Λευκοσία με στόχο τον κυβερνήτη της Κύπρου Armitage. Στις 25 Μαΐου 1955, ο Χαρίλαος Ξενοφόντος, που ανέλαβε την εκτέλεση του σχεδίου του Δράκου, τοποθέτησε μια μπουκάλα με εκρηκτικές ύλες κάτω από το κάθισμα του κυβερνήτη που θα παρακολουθούσε σε οργανωμένη τελετή κινηματογραφική παράσταση. Η παράσταση όμως τέλειωσε 10 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα της έκρηξης. Όταν έγινε η έκρηξη, ο κυβερνήτης είχε ήδη αναχωρήσει. Στη Λεύκα, οι γονείς του Μάρκου Δράκου δεν γνωρίζουν τίποτα για την ανάπτυξή του στην ΕΟΚΑ. Όταν κάποιες πληροφορίες φτάνουν στα αυτιά της μητέρας του, η μητέρα του, σκεφτική, τον περιμένει το Σαββατοκυριακό να έρθει στο χωριό. Κατάλαβα το μάμα εγώ στο μάτι, δηλαδή, ο τρόπος που εμπήγα και έμεινε καθισμένη, δηλαδή, το κατάλαβα. Μην κάνεις μάμα έτσι, θα σας εξηγήσω. Τι θα μου εξηγήσεις, γιέ μου, λέει του. Με τόσες στερήσεις να σ' αναγνώσω και εσύ επίες να μπεις μες στη φωτιά μέσα. Μη στο τούτο. Όχι, μαμά. Εγωνάτισε η μαμά. Ποιο θα τα πόθηκε, του μα έλεγε. Εφιλούν του τα σέρκα του. Μάρκο, μου παρετή σου, γε μου, λαλί του. Φοβερό το πράγμα που γίνεται. Μαμά μου, δεν κάνει ούτε στη θέση σου, λέει της. Ούτε στην ηλικία σου, εσύ. Μια ηλικιωμένη γυναίκα και μια μάνα να γονατά μπροστά στο γιο της. Σίγου, μαμά, εδώ κατ' τον όρκο μου θα τον τηρήσω. Δεν θέλω να μου πείτε τίποτε άλλο. Μόνο να μου δώσει την ευχή σου, λέει της. Και θα έρχομαι να σας βλέπω όποτε μπορώ και εσύ να προσεύχεσαι. Έτσι, μάμα μου τότε σηκώθηκε, φίλησε το. Γιέ μου, λέει του, να πάει στο καλό, στην ευχή μου, η Παναγία και οι Άγγελοι. Τρίχα από την κεφαλή σου να με ράει, λέει του. Στη Λευκοσία, ο Μάρκος Δράκος μένει σε ένα ενοικιασμένο δωμάτιο οικίας στην οδό Κοραή. Σήμερα το σπίτι αυτό δεν υπάρχει. Χαλάστηκε κατά την διαπλάτηση του δρόμου. Απ' εδώ, στις 30 Ιουνίου 1955, ο Μάρκος Δράκος συνελήφθη από τους Άγγλους. Οι Άγγλοι, ύστερα από προδοσία, έμαθαν για τη δράση του Δράκου και τον αναζητούσαν. Κατά την έρευνα στο δωμάτιο του βρέθηκαν τρεις σφαίρες σε μια κούζα νερού. Ο Μάρκος Δράκος, κατά την κατάθεσή του, ισχυρίστηκε ότι τις σφαίρες τις έβαλε η αστυνομία για να τον ενοχοποιήσει. Παρουσιάστηκε στο δικαστήριο στις 16 και 27 Ιουλίου με αλληλοσυγκρουόμενες κατηγορίες. Τελικά το στέμα καταχώρησε «Nolle prosequue». Με την έξοδό του από το δικαστήριο και πάλι συνελήφθη από τους Άγγλους. Ενεκλείστη στις κεντρικές φυλακές και την 1η Σεπτεμβρίου 1955 μετεφέρθη στο φρούριο της Κερίνιας. Ο Μάρκος Δράκος ήταν μεταξύ των πρώτων Κυπρίων οι οποίοι είχαν συλληφθεί με τον νόμο της 15ης Ιουλίου 1955 περί πρόσωπο κρατήσεως. Στο μεσαιωνικό κάστρο της Κερίνιας, οι Άγγλοι έκλεισαν τον Μάρκο Δράκο και τους άλλους 80 πολιτικούς κρατούμενους στο βόρειο πύργο του Φρουρίου
αφού έκλεισαν τις πολεμίστρες με σιδερένιες κατασκευές για περισσότερη ασφάλεια. Ο Μάρκος και οι συναγωνιστές του συνέλαβαν ένα παράτολμο σχέδιο διαφυγής. Αφού έγινε επιλογή των 16 ατόμων που θα δραπέτευαν, στις 23 Σεπτεμβρίου 1955 το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή κάτω από μυθιστορηματικές συνθήκες. Η δραπέτευση έγινε από αυτή εδώ την πολεμίστρα. Εκανόνισε ο Πέτρος 8 εντόνια δίμητα, είδαμε και λέξαμε τα βουέλα που φανίσκουν οι γυναίκες. Λεγάμε σκηνή, τα ενώσαμε ένα με τόνα και τα... είχε θεία που μια πολεμίστρα που είχε... Η πολεμίστρα ήταν σίδερα, φραγισμένη με τον δυο εντόν σίδερα. Εγώ είχα έναν, έκρυψα έναν εργαλείο, τα έκαμε λίγο με το κουσπίν και ο Πέτρος που ήταν τόσο δυνάμενος, ετράβησε, ξεβήκασε. Και φεύγαμε ένας-ένας. Πρώτος έφυγε ο Πέτρος που ήταν χοντρό να δούμε αν το σώνους ή να κατεβούμε κι εμείς. Άμα κατέβει και εκείνος που ήταν 120 κιλά, θα κατεβούμε κι εμείς ένας-ένας. Η δραπέταψη μας όμως έγινε 24 ώρες πιο ενωρίς από ό,τι ήταν προγραμματισμένα. Και γι' αυτό δεν υπήρχαν άτομα να μας παραλάβουν κατά τη δραπέτευσή μας. Διότι κάποιος που ήταν μαζί μας, ο Πέτρος Παπαγιωάννου από την Αμαχωστόν, είχε πάρει μια πληροφορία ότι επρόκειτο να του εκτεθεί κατηγορία για εκτέλεση ενός Άγγλου. Και ήθελε να δραπετεύσει για να μην κατηγορηθεί για την εκτέλεση του Άγγλου. Από τη στιγμή όμως που θα δραπέτευε ο Πέτρος, το σχέδιο μας συναπαγούσε. Γι' αυτό έπρεπε ή να μείνει και ο Πέτρος να δραπετεύσουμε κανονικά στην προκαθορισμένη ημερομηνία, ή έπρεπε να φύγουμε όλοι μαζί. Και έτσι αποφασίσαμε το δεύτερο. Και φύγαμε 24 ώρες πιο μπροστά. Όταν οι 16 αγωνιστές βρέθηκαν ελεύθεροι, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα κινήθηκε προς το Πέλαπάις και η άλλη προς τη Λάπιθο. Οι Άγγλοι, κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, συνέλαβαν τους 7. Η ομάδα του Μάρκου Δράκου, που κινήθηκε προς τη Λάπιθο, κατάφερε να διαφύγει. Από την Κερίνια, περπατητοί πήγαν στο Κάρμι και τον Παλιόσοφο και κατέβηκαν στη Λάπιθο. Έμειναν δύο μέρες σε μια σπηλιά και μετά πήγαν από το βουνό στο Λάρνακα της Λαπίθου. Εδώ έμειναν 8 μέρες. Από το Λάρνακα της Λαπίθου, με δύο λεωφορεία που τα γέμισαν οι πατριώτες κάτοικοι του Λάρνακα της Λαπίθου, στο ένα λεωφορείο ήταν άντρες, στο άλλο γυναίκες και εμείς εμπήγαμε στο λεωφορείο με τις γυναίκες, ξεκινήσαμε για προσκύνημα στον Κύκο, που είχαμε διαταγή να καταλήξει ο Μάρκος Δράκος μαζί με τους υπόλοιπους που εδραπέτευσαν από το Φρούριο. Επεράσαμε από το Μόρφου, από το Ξερό, έξω από τον κάμπο, σταματήσαμε και μας επερίμενε η ομάδα που θα μας επαραλαμβάνει. Αφού μας παρέλαβε η ομάδα, ο Μάρκος Δράκος αποχαιρέτησε όλους τους κατοίκους του, όλους τους επιβάτες των λεωφορείων. Μας ευχήθηκαν και τους ευχηθήκαμε καλή ελευθερία. Τα λεωφορεία έφυγαν και η ομάδα που μας παρέλαβε με αυτοκίνητα μας μετέφερε λίγο έξω από τη Μονή του Κύκου. Από εκεί με ένα μονοπάτι εκατεβήκαμε κάτω στη Βασιλική του Κύκου, όπου συναντήσαμε τον Χαράλαμπο τον Μούσκο τον ήρωα, τον Ευτύχιον τον Σαλάτα και τον Νίκον τον Σπανό. Τώρα που στα βουνά της Κύπρου μας Ανταρκτικό τον τύρανο χτυπάει, η μεγαλοκάρη Παρθένα μας του διγέννη τα όπλα ευλογάει. Ο Μάρκος Δράκος, που έφερε το ψευδώνυμο Λυκούργος, όταν έφτασε στον Κύκο, διορίστηκε από το διγενή αρχηγός των ανταρκτικών ομάδων του διοικητικού τομέα της ΕΟΚΑ Μαραθάσας και Τηλυρίας. Ο τομέας αυτός είχε κέντρο τα απάτητα βουνά του Κύκου και έφτανε από τον Πύργο μέχρι τα Κατίδατα και από τα Κατίδατα μέχρι την Κοιλάδα των Κέντρων. Το λιμέρι του ο Μάρκος Δράκος το έφτιαξε εδώ, σε αυτή τη χαράδρα στην Βασιλική, μια περιοχή βόρεια της Μονής Κύκου. Μέσα στο έδαφος, με κάλυψη θάμνους, έφτιαξε το μικρό χωμάτινο κρυσφύγετο που έκλεινε από πάνω και προστάτευε την ομάδα του όταν κατέφθαναν στην περιοχή Άγγλη.
Η ετοιμασία της ομάδος πρώτιστα ήταν για αγώνα. Έτσι, στη διάρκεια αυτής της περίοδου που ζούσαμε εδώ, είχαμε κάνει αναγνωρίσεις, είχαμε βρει στόχους, είχαμε βρει τόπους που θα στείλαμε ανέδρες. Αυτό το μικρό εκκλησάκι της Βασιλιτσής, κρυμμένο στην πλαγιά του βουνού, φιλοξένησε αρκετές φορές τις παγερές νύχτες τον Μάρκο και τους συναγωνιστές του. Το μοναστήρι του Κίκου πιο κάτω, συνδεδεμένο και αυτό με τον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου, έδινε με το δικό του τρόπο τη δική του παρουσία στην εξυπηρέτηση των αναγκών των ανταρκτικών ομάδων. Στη Μονή κατέφτανε η αλληλογραφία των ανταρκτικών ομάδων της περιοχής και απεδόδιοχετεύεται στον προορισμό της. Η τροφοδοσία των ανταρκτικών ομάδων γινόταν από τη Μονή. Τρεις μοναχοί μέλη της ΕΟΚΑ παρακολουθούσαν πάνω σε προγραμματισμένη βάση τις κινήσεις των Άγγλων και με συνθηματικό τρόπο ειδοποιούσαν τα παρατηρητήρια των ανταρκτών. Ένας από τους τρεις μοναχούς ήταν ο σημερινός έφορος της Μονής, αρχιμανδρίτης Κύριλλος. Ο Μάρκος Δράκος ήταν πάντοτε με το χαμόγελο, δεν είχε εκείνον το ύφος το στρατιωτικό, αλλά εκείνον το ύφος του ανθρώπου, του υπείου, του καλού. Ο Μάρκος Δράκος, αμέσως μετά την άφηξή του στον Κύκο, μελετά την περιοχή και οργανώνει τον τομέα του. Νύχτα κατεβαίνει περπατητό στα χωριά και δίνει οδηγίες για την κατασκευή κρυσφυγέτων. Επιλέγει στόχους, καταρτίζει σχέδια, εκπαιδεύει άνδρες στη χρήση όπλων και με την παρουσία του εμπνέει και ξυπνά συνειδήσεις. Ο λυκούργος της ΕΟΚΑ γίνεται θρύλος και πηγή αγώνα εδώ στα πάτη τα βουνά της Κύπρου. Μετά από το λιμέρι του στη Βασιλική όπου μέναμε η ομάδα μας, είχαμε να αποφασίσει να αλλάξουμε τοποθεσία και πήγαμε και φτιάξαμε ένα λιμέρι πλησίον κάτω από το θρονί του Κύκου. Και από εκεί καταστρώναμε τα σχέδια δράση μας, διότι μας είχε δώσει ο διγενής οδηγίες, είχε μας είπε ο Δράκος, ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σαν αντάρτες. Και έτσι φτάνουμε στις 19 του Νιόβρη, που δίδεται η διαταγή προς την νίκη, που ήταν η αρχή της έναρξης της δράσης των ανταρκτικών ομάδων στην Κύπρο. Μας συγκέντρωσε ο Μακαρίς ο Μάρκος σε ένα μέρος, μας μίλησε ότι η διαταγή προς την νίκη εδόθη για να αρχίσει η δράση των αντάρτικων και εκεί έκαμε μία προσευχή με δικά του λόγια, τα οποία για μας όλους που ζήσαμε αυτές τις στιγμές νομίζω ότι είναι ανεπανάληπτες. Η πρώτη μάχη των ανταρκτικών ομάδων του Μάρκου Δράκου έγινε στις 25 Νοεμβρίου 1955, όταν ο διγενής έδωσε τη διαταγή με την κωδική ονομασία «Προς τη νίκη» για γενική εξόρμηση των ανταρκτικών ομάδων. Ο Μάρκος Δράκος άρχισε δουλειά. Έστησε την πρώτη του ενέδρα με επιτυχία μεταξύ Καλού Χωριού και Λεύκας. Προηγουμένως, δύο άλλες ενέδρες που έστησε η ομάδα του Δράκου στον Καλοπαναγιώτη και τον Πέδουλα απέτυχαν γιατί δεν πέρασαν οι Άγγλοι. Γράφει ο Μάρκος σε σχετική αναφορά του προς τον αρχηγό της ΕΟΚΑ. Την έκτην με τα μεσημβρινήν ώραν έλαβαμε θέσεις εντός άβλακος, τρεις άνδρες με αυτόματα και δύο με χειροβομβίδες. Απόστασης από θέσεών μας μέχρι δρόμου περί τα 25 μέτρα. Ελεγχόμενη φημών απόστασης περί τα 40 μέτρα. Την 9 και 30 με τα μεσημβρινήν διήλθαν δύο τσίπς απέχοντα περί τα 100 μέτρα το εν του άλλου. Ερίψαμε εν συνόλο 27 σφαίρας με το στεν, 25 με το αμερικανικό και 5 με το μασίπ, το οποίο έπαθε μπλοκή. Κατόπιν των πυροβολισμών μας, εις τους οποίους δεν απήντησαν εκ των αυτοκινήτων, διηνύσαμε την απόσταση 2 ωρών και φτάσαμε σε ασφαλές μέρος. Μετά την λακωνική αναφορά του στον αρχηγό διγενή για την επιτυχία της ενέδρας, γράφει ο αρχηγός της ΕΟΚΑ στο χρονικό του. Πρέπει να θαυμάσει κανείς τον Μάρκο Δράκο, ο οποίος λακωνικότατα εξέθεσε τι ακριβώς συνέβη, συγχρόνως δε να εκτιμήσει και τα ηγετικά του προσόντα. Με 57 σφαίρας επέτυχε. Κατά το εγχείρημα αυτό υπήρξε πλήρης πειθαρχία πυρός, φιδό πυρομαχικών
απόλυτο συμμόρφωσης προς την διαταγή, φιδό εις τα πυρομαχικά, κάθε σφαίρα που ρίπτεται να φέρει αποτέλεσμα. Αισθανθήκαμε δια πρώτη φορά τι είναι πόλεμος, ας πούμε, ή πώς πυροβολά έναν όπλο, διότι ούτε όπλο δεν είχαμε δει και να χρησιμοποιήσουμε όπλο. Και θυμάμαι ο Δράκος όταν φύγαμε και πήγαμε σε έναν μέρος που λέει νομίζω πρέπει να προσευχηθούμε στο Θεό, διότι να μας συγχωρέσει για οτιδήποτε έχουμε κάνει, αλλά εν ονόματι της πατρίδος θυμάμαι είχε μπει, πρέπει μπορούμε να κάνουμε και πόλεμο και για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας και έτσι, αλλά χρειάζεται κάποια προσευχή προς το Θεό και πράγματι σε κάποιο μέρος κοντά στις Κουριώδεις έτσι σταματήσαμε και προσευχηθήκαμε. Φύγαμε, πήγαμε στα Κατίδετα και στη συνέχεια πήγαμε πίσω στο λιμέρι μας που ήταν η Βασιλική πάνω στον Κύκλο. Αποφασίζεται η διενέργεια μιας μεγαλύτερης ενέδρας στην οποία θα λάμβανε μέρος όλη η ομάδα, γιατί στις μικρές ομάδες ενέδρες πηγαίνανε εκ περιτροπής οι συναγωνιστές και αποφασίζεται να στηθεί η μεγάλη ενέδρα στο Ξεραρκάκα κάτω από το Ορκόντα. Εκεί ειδοποιείται η υπόλοιπη ομάδα να έρθει να μας βρει εις την περιοχή του Καλοπαναγιώτη και από εκεί, Κυριακή ημέρα, μέσα στα μέσα αρχές τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, στείνεται η μεγαλύτερη ενέδρα που είχαν στήσει ποτέ. Σε αυτήν λαμβάνει μέρος όλη η ομάδα, εδώ Χαράμπο Μούσκορ, επικεφαλής ο Μάρκος Δράκος, και εκεί πράγματι γίνεται μια μεγάλη ενέδρα στην οποία χτυπούμε δύο chips των Άγγλων και από εκεί μετά που τέλειωσε η ενέδρα η διαταγή ήταν να διασχίσουμε τον δρόμο, να περάσουμε στην αντίπερα όχθη και να κατευθυνθούμε προς δυσμάς που ήταν και τα κλεισίδια μας της Βασιλείας. Πράγματι μετά την ενέδρα το σχέδιο εφαρμόστηκε επακριβώς. Τελειώνει η ενέδρα και ερχόμαστε πίσω στα Πρεσίδα πολύ ικανοποιημένοι. Ο Μάρκος είχε χαρίσματα τα οποία τον εξεχώριζαν και πάντα τον θεωρούσαμε ως ηγέτη μας. Ουδέποτε αμφισβητήσαμε την ηγεσία του Μάρκου στην ομάδα στην οποία βρίσκεται, διότι του είχαμε και εμπιστοσύνη και σεβασμό. Ο θαραλέος αγωνιστής βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. Η ανυπόταχτη ψυχή του αναζητεί τη δικαίωση. Στα βουνά, στους κάμπους, τα χωριά. Ξυπνά τη λαβωμένη περηφάνεια του σκλαβωμένου Κύπριου. Προστάρης σε κάθε ενέδρα, σε κάθε επικίνδυνη αποστολή. Στις 15 Δεκεμβρίου 1955, κατά μεσήμερα, ο Μάρκος με την ομάδα του περιμένουν με το όπλο στη Σκανδάλη. Στο Μερσινάκι, στο δρόμο Λευκοσίας Πύργου, η Όκα θρηνεί τον πρώτο νεκρό της, σε μάχη, το Χαράλαμπο Μούσκο. Δύο αγάπες στην καρδιά μου έχω κλείσει. Η πατρίδα είναι μια και άλλη εσύ. Δύο αγάπες που με έχουν μεθύσει με της δόξας και του πόθου το κρασί. Τώρα όμως που η πατρίδα με γυρεύει και στον πόλεμο η φωνή της με καλεί, η αγάπη μου για εκείνην περισσεύει και σ' αφήνω, έχε γεια με ένα φιλί. Μη δακρύσεις που σ' αφήνω και στον πόλεμο θα πάω. Μη ζηλέψεις που την άλλη πιο πολύ την αγαπάω. Μη θαρρείς πως δεν με νοιάζει που σε χάνω. Μα σαν Έλληνας τον όρκο μου κρατώ. Κι αν γεννή και σκοτωθώ εκεί πάνω, πρέπει να είσαι υπερήφανη γι' αυτό. Ο Ανδρέας Ζάκος συλλαμβάνεται βαριά τραυματισμένος. Στα χέρια των Άγγλων ο Χαρίλος Μιχαήλ. Ο Μάρκος, βαριά τραυματισμένος στο κεφάλι, ξεφεύγει. Όταν έφτασε το πρώτο το τζιπ και εμείς το αντιληφθήκαμε, ήταν έναν τζιπ της αεροπορίας, έναν διαφορετικό από τα συνηθισμένα τζιπ που βλέπαμε εμείς στους δρόμους. Ήταν νέο μοντέλο, κάτι τέτοιο. Ο Μάρκος Αδράκος έδωσε την οδηγία να χτυπήσουμε το τζιπ. Το τζιπ, όταν κόντεψε το γέφυρι, σε απόσταση 10 μέτρων, το χτυπήσουμε ώστε το γέφυρι να γίνει και ανατίναξη για να. Να είναι χτυπημένο μπροστά μας, μπροστά από την ενέδρα δηλαδή. Χτύπησε ο Δράκος, χτύπησε ο Μούσκος, πάρα χτυπήσω εγώ, το όπλο μου είχε πάθει εμπλοκή, εν πυροβολήσει. Το
Τότε εγώ εφώναζα τον αντέρα του Πολιτείου που ήταν συγκεκριμένο το δικό του το όπλο. Ότι το όπλο μου έπαθε εμπλοκή, τι είπαθε, τι είχε. Και μου τράβα χτύπα το για να αφήσει η σφαίρα από μέσα. Εν τω μεταξύ όμως η ανατίναξη δεν έγινε. Ο υπεύθυνος που θα κάνει το σήμα και εκείνος που κάνει την ανατίναξη δεν συνεννοήθηκαν ότι έρχεται αυτοκίνητο στρατιωτικό και έτσι η ανατίναξη δεν έγινε και το αυτοκίνητο είχε περάσει από τη γέφυρα. Και δεν το βλέπαμε το αυτοκίνητο στην έδρα που είχε γίνει. Για μια στιγμή ακούμε ήρθε ο Ζάκος κοντά μου και λέει έρχεται πάνω. Δηλαδή ο Εγγλέζος. Και ο Ζάκος έριξε και χειρομπίδες. Όταν έριξε τις χειρομπίδες, έγινε και ανατίναξη το χειρομπίδα, εξακολουθούσε ο Κουμ, ο Τακματάρχη, να αφιένει πάνω στο ύψο που είμαστε εμείς. Εγώ όταν ήμουν σε μια απόσταση, είπαν ο Μάρκος Τατράκο να φύγουμε. Τότε ήταν έτσι και τακτική μας. Χτυπούσαμε και φεύγαμε. Δεν ήταν να μείνουμε να πολεμήσουμε. Την ώρα που φεύγαμε, πιαστήκαν τα κολάνια μας, εμένα και του Δράκου και εμένα. Εμένα ήταν προσκοπικά τα κολάνια μας και είχαν κάνει ζωθεί. Και τράβανε ένα στον άλλο για να βγάλουμε το κολάνια. Στο τέλος χωρίσαμε. Και εγώ πήγα να πιάσω τις σφαίρες που ήταν στον τόπο μου, το σημείο που κάθομαι. Και βλέπω τον Κουμ σε απόσταση 5 μέτρα από κοντά μου. Ο Κούμπα είδε με το όπλο που το κρατούσα, νόμιζα πως θα τον πυροβολήσω και σκύψε. Με το σκύψε μου έκανε ο Κούμπ, εγώ είπα την ευκαιρία να το σκάσω. Αυτό το όπλο μου είχε πάει, δεν λειτουργούσε. Και έτρεξα, χωρίς να το θέλω, στην περιοχή που ήταν οι μπαταρίες που θα γίνουν την αντίναξη, με τη σκέψη να δω γιατί είναι γίνει η αντίναξη. Εντάξει, ήμουν ο τελευταίος που έφευγα στο σημείο της εκρήξεως. Προχώρησα από μια χαράδρα προς τα πάνω και εκεί συνάντησα τον αντέρα του Πολιτείου και τον Γιώργο τον Γεωργιάδη και ακόμα έναν, τον Θεοδόση νομίζω. Με ρωτήσαν πού είναι οι άλλοι, λέω σε φύγα. Και μας είχε διηγηθεί λεπτομερώς τι δημήφθη μεταξύ του Άγγλου και του ίδιου του Δράγου. Δηλαδή θυμάμαι που μας είπαν ότι του είπαν του Δράκου παραδώσου. Του λέει ρίξε το όπλο σου κάτω και εγώ θα παραδοθώ. Και του λέει του Δράκου δεν το ρίχνω το όπλο. Ο Δράκου μου λέει είπα του να ρίξει το όπλο του διότι άμα το ρίχνε χαμέ εγώ θα τρέχα να φύγω πλέον και δεν θα με έβλεπε. Αλλά ήταν ένα ναυλάκι εγκριμένος ο Δράκος που άμα σηκωνόταν αμέσως θα τον πυροβολούσε. Και τελικά όταν τον πυροβόλησε έσκυβε ο Δράκος φαίνεται φαινόντουσαν τα μαλλιά του λιγάκι και τον πέτυχε στην άκρη της κεφαλής του. Όμως όταν και ζαλίστηκε μάλιστα μου είχε μπει και μετά από λίγο είχε συνέλθει και σε μια στιγμή που δεν έβλεπε τον Άγγλο αποφάσισε να τρέξει να φύγει και εδώ είναι που λέω ότι πράγματι το θάρρος του Δράκου σε πάρα πολλές φορές ήταν αξιοθαύμαστο χωρίς να ξέρει αν ο Άγγλος ήταν απέναντι όπλο εφόσον δεν τον έβλεπε σκέφτηκε και σηκώθηκε και έτρεξε και έφυγε και τα κατάφερε και έφυγε. Ο Άγγλος ήταν η στιγμή εκείνη. Και αυτό φαίνεται με την αφήγηση του Άγγλου από την δίκη, ότι ήταν η στιγμή που ο Άγγλος του τελειώσαν τα φυσικά και πήγε να φέρει το όπλο του άλλου Άγγλου που ήταν στο αυτοκίνητο που σκοτώθηκε. Λοιπόν, και ήρθε ο Δράκος εκεί, όπως σας είπα, και από εκεί ξεκινήσαμε και φύγαμε. Πήγαμε περπατητή και φτάσαμε στο Μαυροβούνι, ένα προάστιο έξω από τη Λεύκα. Πήγε στην κατήτεδρα ο Δράκος και τον περιέδαψε ο Ισαΐας. Εμείς ξεκινήσαμε και επιστρέψαμε πίσω στο μοναστήρι του Κύκου και στη συνέχεια την επόμενη μέρα, νομίζω. Ήρθε και ο Δράκος. Τον Μάρκο Δράκο οι Άγγλοι τον αναζητούσαν παντού. Τον θεωρούσαν σκληρό καρύδι και θαραλέο τρομοκράτη. Όπως έγραφε ανακοινωθέντους αργότερα, είχαν πληροφορίες ότι ήτοις εκ των ανωτέρων μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης της ΕΟΚΑ και εις εκ των κυριωτέρων επιτελών του Γρίβα. Οι Άγγλοι τον είχαν επικηρύξει με το ποσό των 5.000 λιρών. Ποσό σημαντικό για την εποχή. Τον παρέλαβα. Μαζί με τον Νίκο τον Ιωάννου, κατεβήκαμε στο Ξερό, εμείναμε τη μία νύχτα στο σπίτι μου και την επαύριο τη νύχτα είχαμε αποφασίσει, μάλλον εκ των προτέρων μου είχε ζητήσει να ετοιμάσω και να βρω μέρος για να κάνουμε μία ενέδρα για το σκοτώσουμε τον περιβόη των Τρίσκων,
Αυτός ήταν Άγγλος βασανιστής. Του άρεσε να βασανίζει με τις αλυσίδες, να χτυπάνε αλυσίδες. Πράγματι, εντόπισα ένα μέρος μέσα στην χωριό των Ξερών και ήξερα φυσικά, αν το μεταξύ είχα εντοπίσει και ήξερα ποιον αυτοκίνητο χρησιμοποιούσε ο Τρίσκον. Εκαθίσαμε στο μέρος το οποίο, το συγκεκριμένο μέρος το οποίο επελέγει και τον περιμέναμε. Ήταν νύχτα αργά. Ξαφνικά τον είδα να έρχεται, ήταν σε μια απότομη στροφή που είχαμε βρει το μέρος της ενέδρας. Εκεί μόλις του είδα, ήξερα και τον αριθμό. Να τους. Ο Μάρκος είχε το αυτόματον του, εγώ είχα ένα πιστόλι και μια χειροβομβίδα. Ακόμα δεν ήμουν καταζητούμενος φυσικά σε αυτό το θέμα. Και ο Νίκος ο Ιωάννου νομίζω είχε έναν Τόμψον. Λέω να έρχεται. Μια στιγμή μου λέει ο Μάρκος είναι δύο. Να του ναι, ο ένας είναι ο οδηγός του, είναι ο Τιλαβέρης. Όχι, μην χτυπήσουμε. Και σταματήσαμε. Γιατί, Μάρκο μου, δεν θέλω να σκοτώσω αθώον. Λέει, γιατί να πάει, έστω και αν είναι Τούρκος, είναι αθώος, δεν πρέπει να σκοτωθεί. Θα βρούμε μια άλλη περίπτωση. Και δεν χτύπησαν πράγματι. Και εκεί άρχισα να θαυμάζω τον άνθρωπο, τον αγωνιστή και τον άνθρωπο παράλληλα. Στις 17 Ιανουαρίου 1956, ο αρχηγός Διγενής έρχεται στον Κύκο. Ύστερα από έρευνες στην περιοχή Κακοπετριάς, όπου είχε το κρυσφυγετό του, μετά την διαμονή του στα σπήλια, μετακινείται στον τομέα Μαρκουδράκου. Μετά από πορεία 8 ημερών διαμέσου των βουνών, ο αρχηγός Διγενής φτάνει στο χωριό Οίκος. Στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, ο Μάρκος Δράκος και ο Νίκος Ιωάννου παραλαμβάνουν τον αρχηγό Διγενή μαζί με τους Λάμπρο Καυκαλίδη και Χαρίλαο Ξενοφόντος και με το αυτοκίνητο του συνδέσμου του τομέα Τεύκρου Λοΐζου τον μεταφέρουν στον Κύκο. Από τις 17 Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου 1956, ο αρχηγός Διγενής είχε το κρυσφύγετο του σε αυτό εδώ το βουνό. Και συμπληρώνει ο Άγιος Ηγούμενος και μου λέει εύκολο, οι επιστολές αυτές είναι για το Παύσα Ντεμπίρ. Επήρθε συμφωνία, συμφώνησε ο Διγενής και ο Μακάριος με το σχέδιο Χάρτινγκ και θα γίνει η εκεχηρία και θα υπάρξει λύσεις. Και μάλιστα θυμάμαι τότε που λέγει αυτά είναι κάτι films, κάτι για κάτι φωτογραφίες που βγάλασαν τα παιδιά επί τη ευκαιρία με τον Διγενή, θα τις πάρεις και αυτές κάποιον δικό μας, ξέρουν τις Λευκοσία να σου πω, και είναι για να καθαρίσει αυτό το φιλμ, να το εμφανίσει. Και είναι το γνωστό φιλμ φωτογραφίες που δείχνει τους διάφορους αγωνιστές μαζί με τον Διγενή. Πράγματι πήρα αυτό το φιλμ και το πήρα και εκείνον. Ένα πράγμα το οποίο θα σας πω τώρα και πιστεύω πρέπει να είναι ιστορικό αυτό. Διότι ίσως να είμαι ο μόνος ζωντανός που υπάρχει τώρα. Επήρα εγώ τις επιστολές στη Λευκοσία. Πρέπει να διανεμήθησαν αμέσως σε όλη την Κύπρο. Και κατάπληκτος τη νύχτα στο σπίτι μου ακούω από το ραδιόφωνο ότι εξεράγησαν 19 βόμβες στη Λευκοσία. Εγώ λέω αποκλείεται να είναι η ΟΚΑ που έκαμε αυτές τις βόμβες. Δεν μπορούσε να ήταν η ΟΚΑ. Κάποιος που ήθελε να μποϊκοτάρει αυτήν τη συμφωνία. Φυσικά μετέπειτα άκουσα ότι είχε διαφορά ο Χάρτινγκ με το Υπουργείο Ναυπηγείων της Αγγλίας. Αυτά δεν τα ξέρω, θα τα πει η ιστορία κάποτε. Την άλλη μέρα κάλεσε μας ο Διγενής ούλος την ομάδα και δέχτηκε λευκά φωτογραφίες για θύμιο. Και είπε μας να ετοιμάσουμε τις βαλίτσες μας και θα κατεβούμε ότι δεν τέλειωσε ο αγώνας. Όμως οι εξελίξεις για το Κυπριακό δεν οδηγήθηκαν προς θετική κατεύθυνση. Οι συνομιλίες Μακαρίου Χάρτινγκ κατέρευσαν στις 28 Φεβρουαρίου 1956 και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με άλλους τρεις εξορίστηκαν στις Σεϊχέλες. Στην περιοχή του Μαρκουδράκου είχε φτάσει στα τέλη Μαρτίου καταζητούμενος ο νεόφυτος Σοφοκλέους. Ο Σοφοκλέους είχε τοποθετήσει προηγουμένως βόμβα στο κρεβάτι του κυβερνήτη Χάρτινγκ μέσα στο κυβερνείο. Η βόμβα, επειδή δεν εξεράγει, ο Σοφοκλέους για σκοπούς προφύλαξης της ΕΟΚΑ ετέθη υπό παρακολούθηση. Ο Μάρκος Δράκος πήρε οδηγίες να τον ανακρίνει. Εγώ είχα πάρει είδηση ότι με υποψιάζονταν και είχα απογοητευτεί, εκλείστηκα στον εαυτό μου, δεν μίλουσα σε κανέναν και όταν ήρθε ο Δράκος ήμουν σε μια γωνιά, λίγο παράμερα από το κρυσφύγετο και διέβαζα έναν περιοδικό που έπεσε στα χέρια μου, Αχτίνες. Ο Δράκος άρχισε να με ρωτά να του εξηγήσω για την επιχείρηση που βάλαμε την βόμβα
Και εγώ του είπα ότι ξέρω γιατί ήρθε. Και άρχισα να το βρίζω. Του είπα ότι δεν ήταν ικανή να κάνουν αγώνα. Ο πατριωτισμός δεν εξαρτάται από το αποτέλεσμα μιας πράξης. Και ο Δράκος δεν περίμενε να του κάνω την επίθεση τούτη. Άρχισε πάλι με ήρεμον τρόπο να με ρωτά και του είπα να φύγει. Το μόνο που έπρεπε να κάνει, αν καμιά φορά εμάθαινε την αλήθεια, να πει στην οικογένεια μου τι ακριβώς συνέβηκε. Σηκώθηκε να φύγει και μου είπε να έχεις πίστη στο Θεό και όλα θα πάνε καλά. Αργότερα που το ξανακουβεντιάσαμε το θέμα, μου έλεγε ότι σχημάτισε την καλύτερη εντύπωση επειδή διάβαζα το περιοδικό Ναχτίνες, γιατί το περιοδικό εκείνων ήταν της ζωής. Στις αρχές Ιουνίου 1956, οι Άγγλοι άρχισαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή Κίκου. Οι Άγγλοι εφάρμοσαν μια νέα τακτική στις έρευνες, διαθέτοντας πάνω από 10.000 στρατιώτες στην περιοχή. Ήταν ένα σχέδιο του χάρτη, κλείνοντας μια περιοχή 5 μίλια χτίνα, γύρω 10 μίλια χτίνα, έβαζε όπου ήταν τα σελάθια, τα σταυροδρόμια, έβαλε στρατιώτες. Σε περίπτωση, φεύγοντας από τον κλειό, να δώσουμε πάνω σε αυτήν την έδρα. Οι Άγγλοι είχαν πληροφορίες ότι στον κήπο υπήρχε μεγάλη ανταρκτική δύναμη και ήθελαν να χτυπήσουν στην καρδιά της Εόκα. Όταν οι Άγγλοι έφτασαν στην περιοχή, η ομάδα του Μάρκου Δράκου κινήθηκε ανατολικότερα. Ο αρχηγός Διγενής, με μερικούς συνεργάτες του, ύστερα από κοπιώδη πορεία 12 ημερών, με πολλούς κινδύνους, κατάφεραν να διασπάσουν τον κλειό των Βρετανικών στρατευμάτων και να φτάσουν στη Λεμεσό. Κάποια στιγμή θέλουμε μια δημιουργία στρατιωτών να έρχεται κάτω από εμάς, μέσα στον ποταμό, να πιάνει το νερό και εμείς από πάνω με τα όπλα έτοιμοι για να χτυπήσουμε σε περίπτωση που μας αντιληφθούν ότι είμαστε εκεί. Δεν μας αντιληφθούν οι Άγγλοι. Έφυγαν και το απόγευμα επανελήφθηκε η ίδια σκηνή. Μόλις ενύχτωσε, πήραμε την αντίθετη κατεύθυνση εμείς προς την περιοχή, προς το Μιλιγκούρι. Όταν βγήκαμε και κρυψώναμε και προχωρήσαμε, οι Άγγλοι μας επήραν χαμπάρι, άκουσαν κάποιους θορύβους και άρχισαν να πυροβολούν και να βλέπουμε το βουνό να είναι ολοκόκκινο από τις σφαίρες. Εμείς κρυφτήκαμε πάλι, περιμέναμε, σταματήσαν. Όταν βγήκαμε την κορυφογραμμή και πήγαμε πίσω από την κορυφογραμμή, ησυχάσαν τα πάντα. Εκράτησα μια κορυφογραμμή και εκεί επρόσεξε ο Δράκος κάτι να γυαλίζει, κάτι σαν πατανίες, προχώρησε και επάτησε έναν Άγγλο που ετοιμάτου μέσα σε υπνοσάκο. Ο Άγγλος άρχισε να φωνάζει, εμείς επήραμε θέσεις δεξιά και αριστερά και όταν ήρθε ο Δράκος μου λέει, έτσι σκοτεινά που ήταν, πάτησα τον και τον είδα. Ο Άγγλος έριξε και μια πιστολιά. Πάντοτε ο Μάρκος ο Δράκος αν μπαίνει μπροστά στην ομάδα, πάντοτε, δεν δέχεται για κανένα λόγο να πιένει άλλος. Και ο λόγος είναι ότι είχε την εντύπωση ότι ως αρχηγός που ήταν έπρεπε να δει καλό παράδειγμα σε όλους τους υπόλοιπους. Οι Βρετανοί στην προσπάθεια τους να πετύχουν πλήρη διάλυση των ανταρκτικών ομάδων των βουνών του Κίκου έβαλαν φωτιά στο δάσος της Πάφου. Η πυρκαγιά στις 16 και 17 Ιουνίου πήρε τρομερές διαστάσεις και κινήθηκε λόγω αλλαγής της τροπής του ανέμου προς τη δική τους κατεύθυνση. Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν 18 Βρετανοί στρατιώτες και να τραυματιστούν άλλοι 17. Οι αριθμοί αυτοί δόθηκαν σε βρετανικό ανακοινωθέν. Οι Εγγλέζοι όταν διεπίστωσαν ότι το μοναστήρι ήταν ο τόπος που ετροφοδοτούν το οι αντάρτες, εσκέφτησαν να το κλείσουν. Βεβαίως είχασαν πάρα πολλές πληροφορίες για το μοναστήρι τότε. Εμένα με 4 άλλους
από το μοναστήρι ένα διάκον και τρεις δοκίμους μας συνέλαβαν, μας πήραν στις πλάτρες, εκεί μας είχαν κάνει ανάκριση, όλους τους έδιωξαν από το μοναστήρι και εργάτες και τον καφετζίν και μερικούς άλλους πατέρες και άφησαν μόνο έναν μικρό αριθμό στο μοναστήρι και αυτοί ήταν περιορισμένοι μέσα στο μοναστήρι. Μετά τις επιχειρήσεις των Βρετανικών στρατευμάτων του Ιουνίου στον Κίκο και τη σύλληψη τριών ομάδων της ΕΟΚΑ στην περιοχή του Κίκου Γερασόν, παρέμεινε η ομάδα του Μαρκού Δράκου με μερικούς αντάρτες της ομάδας διοίκησης του Διγενή υπό την αρχηγία του Δράκου. Στις Γερατσές εγκαταστάθηκε επίσης άλλη ομάδα υπό την αρχηγία του Πολύκαρπου Γιορκάτσι, ο οποίος δραπέτευσε από τις φυλακές. Πάμε λυγίζοντας κι πάρει σένι, σκορπώντας δω και κι χίλιες ματιές. Αντάρτες είμαστε εξακουσμένοι, γεμάτοι χίλιες δυο παλικαριές. Στις 12 Νοεμβρίου 1956, οι ομάδες Μάρκου Δράκου και Πολύκαρπου Γιορκάτσι έστησαν ενέδρα επί της οδού Λεύκας Πεδουλά στην περιοχή Ξεραρκάκα. Χτυπήθηκαν 3 αυτοκίνητα μεγάλα του Βρετανικού στρατού. Η ενέδρα εστέφθη με πλήρη επιτυχία. Για πρώτη φορά στις ενέδρες της ΕΟΚΑ χρησιμοποιήθηκε όλμος. Τον όλμο χειριζόταν ο Πολύκαρπος Γιορκάτσις. Η μάχη διήρκε σε 15 λεπτά. Ο Μαγκαρίς, ο Μάρκος, ο Δράκος χτυπούσε πιο κοντά, ήταν με το στέν. Εμείς είμαστε πιο ψηλά, που είμαστε με το πρέν. Είχαμε τόψον, ήταν καλός ο οπλισμός μας. Οι πρώτες μας ρηπές, τα 3 αυτοκίνητα τους θέρισαν. Το πρώτο αυτοκίνητο ετούμπαρε, το δεύτερο έγινε, το τρίτο επέρασε τη στροφή, αλλά εμείς επιρροβολούσαμε συνέχεια. Τις πρόμορε, τις πρόγες, τις ελευθεριάς. Ο συναγωνιστής του Μάρκου Δράκου, Πολύκαρπος Γιορκάτσις, γράφει για το λυκούργο της ΕΟΚΑ. Πιο μεγαλόπρεπος γινόταν πριν από τη μάχη. Μόνος του αποσυρώταν πάλι για να προσευχηθεί και ζητούσε βοήθεια για το δύσκολο αγώνα. Τον βλέπω μέσα στο σκοτεινό και υγρό κρυσφύγετο με την Αγία Γραφή στα χέρια. Τα μάτια του λάμπουν από χριστιανική φλόγα. Και αυτός με θέρμη και πάθος διαβάζει τα λόγια του Χριστού και προσπαθεί να μεταδώσει πίστη και ελπίδα στους συναγωνιστές του που τον κοιτάζουν εκστατικοί στα μάτια και θαυμάζουν την πίστη και την αρετή του. Έκαμε μας από την Καινή Διαθήκη ορισμένα εδάφια που αυτό κάθε μέρα έναν εδάφιο αυτό. Οπότε και άμα δεν ήξερε κάτι, άμα έβρισκε μία αυτή που δεν μπορούσε να την εξηγήσει, έγραφε κάτω στο κέντρο, είχε επαφή με τον Πάτερ Κωνσταντίνο τον Λευκοσιάδη και του ανάλυε να πούμε εκεί που δεν μπορούσε να μας εξηγήσει. Τον Ιανουάριο του 1957, τα Βρετανικά στρατεύματα εντείνουν τις προσπάθειές τους να συλλάβουν τις ανταρκτικές ομάδες της περιοχής Μαραθάσας, Σολέας και Πιτσιλιάς. Νέες επιχειρήσεις αρχίζουν. Ο τομέας Μάρκου Δράκου, Πολύκαρπου Γιορκάτσι, δέχεται νέα πλήγματα. Γράφει σχετικά ο Διγενής. Ατυχώς όμως, αρχάς 1957 υπέστημε νέα δοκιμασία. Ο εκ της ομάδος Πολυκάρπου Γιορκάτσι Σταύρος Καραΐσκος, κατόπιν σοβαράς ασθενείας, επιβαλούσης εισαγωγήν του εις κλινική διεχείριση, συνελήφθη εν Λευκοσία και κατέδωσε τα 2 κρυσφύγετα της ομάδος, με αποτέλεσμα να συλληφθούν εντός του ενός τούτων 3 μέλη της. Ο Μάρκος Δράκος, ευρισκόμενος εγγύς της προδοθής της περιοχής, κατόρθωσε να κατευθυνθεί μετά της ομάδος του στην περιοχή Νευρίχου. Ούτως μου ανέφερε την 13η πρώτου 57 τα ακόλουθα. Τώρα ευρισκόμεθα εις περιοχήν Ράλι, Φρίξου Δημητριάδη, αφού διασταυρώσαμε τον κύριο δρόμον που ελέγχει ο Ράλης. Πρόκειται περί της οδού Ευρύχου Κακοπετριά Αμίαντος. Η ομάδα του Μάρκου Δράκου από την Μαραθάσα διαμέσου των βουνών έφτασε στα Καλιάνα και από εκεί πήγε στο βουνό, πάνω από το Συναόρος. Εδώ σε αυτή την πευκόφητη περιοχή, ο Μάρκος Δράκος και οι συναγωνιστές του, Κώστας Λοΐζου, Νεόφυτος Σοφοκλέους, Τεύκρος Λοΐζου και Σάβας Εταλιαδόρος,
έμεινα για μια εβδομάδα κάτω από τα πεύκα υπό συνεχή βροχή. Η ομάδα άρχισε να κατασκευάζει εδώ το κρυσφύγετό της. Εγώ φτιάχναμε ξυσταρκές νύχους, κάνοντας σαν κρεβατούι και πέφταμε πάνω. Και καλάμε για ρούχα, για ποδίνες. Είμαστε βρεμένοι, έβρεσαν που πάνω, συνέχεια τρώμε τα νερά. Τη νύχτα της 18ης Ιανουαρίου 1957, όταν η ομάδα κινήθηκε για να φέρει τσίγκους για τη στέγαση του κρυσφυγέτου, έπεσε σε ενέδρα των Άγγλων. Σημείωσε ότι άρχισε μια φοβερή καταιγίδα. Αστραπές, βροντές, χαλάζια, ό,τι φαντασία, είναι από τις πιο σκληρές καταιγίδες που θυμάμαι. Όταν προχωρήσαμε το μέρος του κρυσφυγέτου, του νέου σκαφέντος κρυσφυγέτου, για να πάμε προς το ραντεβού μας, ξαφνικά, μετά 400-500 μέτρα, πέσαμε στους Εγγλέζους. Ήρχεσαν άγριο πυροβολισμός, μας εντόπι μας άκουσαν φυσικά, διότι ανοίχτα δεν μπορούσαν να μας δουν. Αλλά ρίχναν στα τυφλά παντού σφαίρες αφιδώς. Αντιληφθήκαμε πλέον ότι ήταν αδύνατον να πάμε προς το σημείο ραντεβού, που ήταν πολύ φυσικό, ούτε οι δικοί, οι άνθρωποι, οι συναγωνιστές δεν θα μπορούσαν να έρθουν. Έτσι, η ομάδα του Μάρκου Δράκου αποφάσισε να κινηθεί προς τα κατήδατα. Και πρότεινα εγώ να πάμε από την Κοιλάδα. Ο Δράκος είπε όχι, δεν πρέπει να πάμε από την Κοιλάδα, γιατί αν πέσουμε σε ενέδρα θα μας αποδεκατήσουν οι Άγγλοι. Θα πάμε από το βουνό, αν σκοτωθεί κάποιος θα είναι ένας. Ενώ οι εντολές του διγενή ήταν πάντοτε οι ομαδάρχες, οι αρχηγοί να μην προπορεύονται. Να είναι οποιοδήποτε άλλος αγωνιστής, όχι ο υπεύθυνος. Ο Μάρκος ούτε να ακούσει ήθελε. Όχι, δηλαδή πάντοτε θα πιένω εγώ μπροστά, εσείς ακολουθάτε. Εγώ ξέρω, και λέει, εγώ ξέρω τον δρόμο καλύτερα από εσάς με αυτήν την δικαιοσύνη, διότι ξέρω τον δρόμο καλύτερα. Ενώ δεν ήθελε να βάλει σε κίνδυνο. Έθελε πρώτα να είναι ο πρώτος στον κίνδυνο, ο ίδιος ο Μάρκος. Όταν φτάσαμε στην κορυφογραμμή, στο ύψωμα, εκεί μέσα στο μονοπάτι, σχεδόν με απόσταση 5-6 μέτρων, είχαν την έδρα του οι Εγγλέζοι. Και ευρέθηκε τη στιγμή εκείνη ο Μάρκος μέσα σε αυτήν την βολή. Γιατί τον εράψαν κυριολεκτικά. Φυσικά εγώ ήμουν δίπλα του 2-3 μέτρα, πιο πισωριόφυτος, και ακριβώς πίσω από το 4-5 μέτρα ή 6, ο Κώστας Λοΐζου, ο οποίος ευρέθηκε τρεις φορές πάνω στο μυρό, εδώ. Φυσικά ξαπλώσαμε, μας έριξαν χειροβομβίδες, άκουσα τον Μάρκο να πυροβολά. Φυσικά ήταν κάποτε μπροστά μας, μας δεν μπορούσαμε να χτυπήσουμε εμείς. Και μετά παρέλευση 5-10 δευτερολέπτων τον άκουσα. Άκουσα τον λόγο του των επιθανάτιων. Μου φάνηκε, φίλε μου, δεν ξέρω, να λέει μάνα μου, πατρίδα μου. Κι όταν και χτυπούσεν τους μακριβίων μεγάλοι και έπεσεν αιμοφυρτός σαν τίμιο παλικάρι. Το τίμιο το αίμα σου Μάρκο μου που έχει ζωγονά της λευτεριάς το δέντρο. Όταν ξημέρωσε, οι Άγγλοι έδεσαν το νεκρό σώμα του Μάρκου με σχοινιά σε κλόνους πεύκων και το τραβούσαν μέσα από το λασπωμένο μονοπάτι και το κατέβασαν στο δρόμο Λευκοσίας Τρόοδους. Το φόρτωσαν σε στρατιωτικό αυτοκίνητο και το μετέφεραν στο ξερό. Τα μάτια του ήταν ορθανύχτα, τα χέρια του ήταν σε στάση. Πώς κράτην το όπλο, φαίνεται έτσι έμεινε. Η μεριά η δεξιά, μα ήταν διάτρητο, σας λέω, από σφαίρες γεμάτος. Η μάμα είχε έναν Εγγλέζο εκεί και έναν Τούρκο. Άρχισε και ύβριζε τον Εγγλέζο. Γιατί το ύβριζε, έλεγε, θα φύγετε από την Κύπρο, η Κύπρος είναι δική μας, δεν σας ανήκει. Και πήρα η καημένη έλεγε, αντί να δω το γιο μου, είχα τα με τον Εγγλέζο. Έτσι της ήρθε όμως. Ο πατέρας μου του είπε, μπράβο Λεβέντη μου, που έφαγες όλες τις σφαίρες μπροστά. Διότι πάντοτε έλεγε ένα σπαρτιάτικο,
τραγούδι που έλεγε «Όποιος ελούστη μια φορά στον ένδοξο Ευρώτα, μπορεί πατέρα μου ποτέ να πληγωθεί στα νότα». Το έλεγε πάντα ο πατέρας μου και γίνοντα θυμήθηκε το ποίημα του και το είπε για το γιο του. Σαν κόσινο νεκά μας είναι οι σφαίρες στο κορμί σου. Στον πλάστη είναι παράδοσες, Μάρκο μου, την ψυχή σου. Εφέραμε, παιδάκι μου, για να διαπιστώσω αν είσαι εσύ ο Μάρκος μου, να τους το φανερώσω. Εγύρισα σε ανάσκελα, στάθηκα με καμάρι, παντίκρισα τον γιώκα μου, ήρωαν, παλικάρι. Εφίλησα σε τσίπον σου, χαλάλι σου, παιδί μου, έφαστε σφαίρες που μπροστά, που νάσεις την ευχή μου. Και δεν οπισθοχώρησες, παιδί μου, ήρωά μου, χαλάλι σου χίλιες φορές, τούτη είναι η χαρά μου. Το σώμα του Μάρκου Δράκου δεν δόθηκε στους δικούς του για ταφή. Τάθηκε στις κεντρικές φυλακές δίπλα στους άλλους νεκρούς φυλακισμένους ηρωές μας. Μάρκο, το βλέμμα σου όπως νεκρός κοιτούσες κατά πάνω, κρατούσε ακόμα όρθιο τον ουρανό. Η μνήμη σου φτερούγιζε σε γαλανά νερά και στο λευκό εθέρα, έτσι όπως τα χρώματα της σημαίας μας μιλήσανε βαθιά μες στην καρδιά σου. Μάρκο, εκεί που έφυγες, ξαναγυρνούσες καβαλάρης και ανίκητος. Πάντα μες στο τραγούδι ένα εσκαημός, πάντα μες στη θυσία ένα τραγούδι. Απόσπασμα από ανέκδοτο ποίημα Μιχάλη Πασαρδή.